Μπαίνατε. Είστε στον αέρα. Θα μου χαμηλώσετε όμως, θα μου χαμηλώσετε τον ήχο της τηλεόρασης για να σας ακούω καλύτερα, γιατί ήδη ακούω τη ζωή δύο φορές. Με ακούτε? Χαμηλώστε τον ήχο και να τα λέμε από το ακουστικό. Ναι. Καλώς ήλθατε. Εδώ είστε στον αέρα. Να χαμηλώσω τον ήχο. Έτσι, έτσι. Για να τα λέμε καλύτερα. Το τηλέφωνο. Σε παρακαλώ. Με ποιον μιλάω τώρα? Μιλάτε με τη Μαρία τη Ζώη που κάνει εκπομπή και λέγεται «Η δύναμη των αριθμών». Είστε στον τηλεοπτικό αέρα. Μιλή τόση ώρα, πότε θα μιλήσω, ρε αγαπώ. Μα μιλάτε μαζί μου, μιλάτε, το ξέρω, ζητώ την κατανόησή σας, προσπαθώ. Μα θέλω την κοπέλα που μου δείχνει τώρα η τηλεόραση. Εγώ δεν είμαι. Άλλη κοπέλα. Εγώ είμαι η κοπέλα που δείχνει τηλεόραση, δεν με χάσατε, εδώ κοντά σας είμαι. Τι μου φύγετε. Δεν το όνομά μου και δεν μου έρθει το σημείο μου. Ορίστε, μη μου στεναχωριέστε, εδώ θα τα λύσουμε όλα. Σας ακούω. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μα δεν μου αρέσει ούτε το όνομά μου. Πώς ονομάζεστε? Είστε μαζί μου, είμαι η Μαρία Ζώη, είστε στον αέρα. Μήπως δεν καταλάβατε καλά? Είστε στον αέρα. Ναι. Ωραία. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς ονομάζεστε? Γι' αυτό σας είπα να χαμηλώσετε την τηλεόραση, τον ήχο. Μα δεν ακούω καλά την κοπέλα. Είναι η κοπέλα που είναι στην τηλεόραση. Εγώ είμαι. Εγώ λέγομαι Μαρία. Γεια σου, Αμαλία μου. Πάρα λέει αυτή την τηλεόραση. Εγώ είμαι εδώ, με βλέπεις. Εγώ είμαι, σου μιλάω. Αμαλία, άκουσε με. Με λέγομαι Μαρία. Αμαλία, ναι. Μαρία. Μαρία. Εγώ σε έκανα και νονά τώρα εδώ πέρα. Αμαλία ή Μαρία. Μαρία σε λένε. Ωραία. Μαρία. Έλα, κορίτσι μου. Ναι. Πες μου. Διαφέρομαι για μία εγγόνα μου. Ναι. Τι προβλέπετε το μέλος της? Για να δούμε. Για να δούμε. Πότε γεννήθηκε η εγγονή σας? Του 86. Πότε έχει γενέθλια? 25 Γενάρη. Πολύ ωραία. Και τι θέλετε να μάθετε για την εγγονή σας? Θέλω να μάθω για το μέλλον, αν παντρευτεί, αν θα κάνει οικογένεια, τι είναι 30 χρόνια κοπέλα, 31. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Θα παντρευτεί. Τι βλέπει στο μέλλον? Θα παντρευτεί. Απλά δεν το βλέπω να γίνεται σύντομα. Βλέπεις, έχει κάποια σχέση, τίποτα? Βλέπω ότι έχει χωρίσει από σχέση. Τι σχέση, αφού δεν έχει καθόλου σχέση, καλέ με. Τι μου λέτε τώρα? Έχει χωρίσει από σχέση. Δεν τη βλέπω να έχει τώρα σχέση. Έχει χωρίσει δεν όμως. Δεν έχει καθόλου σχέση, κάνει η κοπέλα. Δεν έχει κάνει σχέση, είστε σίγουροι? Τους αποφεύγει όλους, δεν έχει σχέση, κάνει με κανέναν, ναι. Μάλιστα. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Εγώ πάντως δεν τη βλέπω να παντρεύεται. Τώρα, αργότερα. Βλέπετε τι δουλειά κάνει? Όχι. Εσείς θα μου πείτε. Για να σας πω αν θα τα πάει καλά. Γιατί να μην το βλέπεις αυτό? Ορίστε. Γιατί να μην βλέπεις που εργάζεται? Γιατί δεν είμαι μελλοντολόγος, είμαι αριθμολόγος και είμαι επιστήμον. Ούτε η καφετζού είμαι, ούτε η χαρτού είμαι. Αν θέλετε κάτι τέτοιο να σας πούν άλλοι. Εγώ δεν είμαι εδώ για να μαντεύω, είμαι εδώ για να κατευθύνω. Δεν μιλάω με την κοπέλα που είναι στην τηλεόραση. Όχι, με μένα μιλάτε, αλλά η κοπέλα που μιλάει στην τηλεόραση δεν είναι μάντης. Προσπαθεί να δώσει λύσεις και όχι να αποδείξει αν βλέπει, γιατί το χάρισμά της στην ενόραση δεν το ξοδεύει. Δεν είναι η φωνή σας, η φωνή σας είναι άλλη. Με άλλη κυρία μιλάω. Όχι, με μένα μιλάτε. Αν θέλετε την κυρία Ζώη στην τηλεόραση, εγώ είμαι. Αν θέλετε κάτι άλλο, έχετε πάρει σε λάθος γραμμή. Τι να σας πω. Λοιπόν, θα μου πείτε πιο σοβαρά αιτήματα. Τι θέλετε να σας πω? Και πολύ ευχαρίστως. Θέλω να μου πεις, ναι, αν θα κάνει σχέση, αν κάνει οικογένεια, αν παντρευτεί. Ναι.
Ωραία. Αν οι δουλειές σου πάνε καλά. Μάλιστα. Αυτά είναι ερωτήματα. Και σας λέω ότι θα κάνει γάμο όχι τώρα. Εδώ δεν έχει γνωρίμη. Δεν θα κάνει γάμο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Στην πορεία της ζωής της θα κάνει γάμο. Της βγαίνει γάμος. Της βγαίνουν δύο παιδιά. Αλλά της βγαίνουν ότι διαλύονται οι σχέσεις της. Εσείς μου λέτε όμως ότι... Γιατί θα ξέρετε καλύτερα. Ότι δεν έχει κάνει καν σχέση. Ορίστε. Μήπως βλέπετε που εργάζεστε με μεγάλα παιδιά. Και λέτε πως υπάρχει σχέση. Το να εργάζεται και με άλλα... Γιατί είναι καθηγήτρια, ναι. Και έχει και μεγάλα παιδιά που δουλεύει. Όχι, δεν βλέπω αυτό. Το ότι είναι καθηγήτρια και συνεργάζεται με κόσμο δεν σημαίνει αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό. Δεν με ρωτήσατε αυτό. Σας λέω ότι θα παντρευτεί, θα κάνει παιδιά, αλλά βλέπω οι σχέσεις της να διαλύονται ή να μην προχωρούν σε σχέσεις. Δεν προχωρούν, λέω. Μπράβο. Αλλά της βγαίνει γάμος. Το κλειδώσαμε αυτό, το κατοχυρώσαμε. Θα κάνει γάμο. Και με παιδιά μαζί. Αλλά όχι τώρα. Και σίγουρα μέχρι και το τέλος του 2017. Πόσα χρόνια. Α, δεν μπορώ να σας το πω. Αν θέλετε να σας το πω, να έρθετε στο γραφείο μου, να σας κάνω χάρτη, να το ψάξουμε πιο συγκεκριμένα. Εδώ δεν μπορώ σε 10 λεπτά. Μα συγγνώμη. Κοιτάξτε, για να σοβαρευτούμε λίγο. Κοιτάξτε, γιατί μπορεί να μην γνωρίζετε και πρέπει να βάλω εγώ λοιπόν τα πράγματα στη θέση τους. Όταν κάποιος μου απευθύνει με απόλυτη σοβαρότητα, γιατί έχει αγωνία για τον εγγονό του, την εγγονή του, το παιδί του, το αν το παιδί μου βλέπεις γάμο, κυρία Ζώη, και μπορώ να το δω, θα το πω. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, άλλες ανάγκες έχετε εσείς, άλλες έχει ο άλλος τηλεθεατής, ο επόμενος που μας περιμένει. Στους χάρτες δεν είναι πάντα εμφανές η απάντηση, εμφανής η απάντηση. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει προοπτική γάμου. Γι' αυτό και σας το λέω. Όμως, όταν δεν το βλέπω ή όταν μου απευθύνεται, γιατί μπορώ να σας δώσω απαντήσεις, και μάλιστα γραπτός, γιατί δεν είμαι μελλοντολόγος, είμαι επιστήμον, θα σας το πω το πότε, αλλά αν θέλετε ακρίβεια, θα κάνουμε και ανάλυση ακριβίας. Εδώ ο ρόλος μου είναι να φιλοξενήσω όσο πιο πολύ κόσμο γίνεται για να δώσω έγκυρη γνώση, γρήγορη, γιατί με ταχύτατη, αλλά για κάτι που να μπορούμε να το δούμε μέσα σε λίγα λεπτά. Δεν μπορώ να σας πω τη ζωή σας όλη και να το ήθελα. Έχω περιορισμένο τηλεοπτικό χρόνο. Θέλω λοιπόν να υπάρχει μια σωστή συνεργασία μεταξύ μας. Να με ρωτάτε πράγματα που να είναι σοβαρά. Το να μου λέτε πριν, αν βλέπω τι δουλειά κάνει η κόρη σας ή η εγγονή σας, νομίζω ότι με αδικείτε. Γιατί εγώ μπορεί να βλέπω τι κάνει, αλλά το χάρισμά μου που έχω από το Θεό δεν το διοχετεύω κατά αυτόν τον τρόπο. Το διοχετεύω στη γνώση των μαθηματικών, γιατί είμαι πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνω, και στο ευζήν μου και στο να σας λέω έγκυρα και γρήγορα τις απόψεις μου. Γιατί έτσι θα με κάνετε ίσα και όμοια με άλλους. Και εγώ έχω μάθει τον εαυτό μου και την καριέρα μου να την προστατεύω. Δεν είμαι μελλοντολόγος. Γι' αυτό και θύμωσα, γι' αυτό και σας το λέω ευθέως. Δεν μου αρέσουν οι γενικότητες. Δεν μου αρέσει να μου λέτε γενικά πράγματα ή να με βάζετε σε μια διαδικασία να σας αποδεικνύω το ποια είμαι. 5 χρόνια δεν μάθατε. 7 χρόνια βρίσκομαι μετά της επιστροφής μου στον τηλεοπτικό αέρα, κάνω μόνιμα ζωντανές εκπομπές και εκτίθεμαι. Και είμαι πάντα σωστή σε όλα όσα λέω. Δεν μπορείτε λοιπόν να μου λέτε τι δουλειά κάνει η κόρη μου, βρείτε το μου. Λοιπόν, αυτό το περιστατικό να μην επαναληφθεί. Όποιος θέλει να επικοινωνεί μαζί μου, οφείλει να είναι σοβαρός, όπως εγώ σας σέβομαι. Λοιπόν, η εγγονή σας, και επανέρχομαι για να ηρεμήσουμε. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί, μπορεί να είναι κλειστό κορίτσι, δεν είναι δά και μεγάλη, και μην της δημιουργείτε αυτά τα θέματα ότι πρέπει Σόνι και Ντέ να παντρευτεί, θα τον βρει το δρόμο της. Είναι κλειστός χαρακτήρας, ενεργειακά έχει την τάση να διαλύονται οι σχέσεις ή να μην στεριώνουν ή να μην προλαβαίνουν να γίνουν σχέσεις, θα δεχτώ αυτό που λέτε. Γάμος όμως της βγαίνει. Και μάλιστα με 2 παιδιά. Θα θέλατε κάτι άλλο να σας πω? Να μου πεις αν η δουλειά της, ναι,
θα συνεχίσει καλά όπως είναι τώρα. Κοιτάξτε, κάποιος που προσφέρθηκε ή να τη βοηθήσει ή της έχει τάξει λαγούς με πετραχίλια, μπορεί να έχει γίνει τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο και τώρα που μιλάμε. Δεν θέλω να δώσει βαρύτητα σε υποσχέσεις. Πιο ενθαρρυντικό διάστημα για να κυνηγήσει τη δουλειά της ή να κάνει καινούρια χαρτιά για καινούρια δουλειά είναι από τις 22 Οκτωβρίου έως και τις 15 Δεκεμβρίου. Μπορεί να την καλέσουμε σε αυτή τη δουλειά. Βεβαίως. Εκεί μπορεί να αναμένει προοπτική για κάτι καλύτερο. Ή να μείνει σε αυτό... Για κάτι καλύτερο. Ναι. Μπορεί. Από πότε είπατε? Από 22 Οκτωβρίου έως το πολύ 15 Δωδεκάτου. Και μετά πάμε σε μια επόμενη πολύ καλή χρονιά που τη θέλει νικήτρια νούμερο ένα προσωπικό έτος σε όλα τα επίπεδα. Να τα καταφέρνει μια χαρά. Μην ανησυχείτε, έχει καλό χάρτη εγγονή σας. Μην ανησυχείτε. Θα τη δείτε νύφη. Να περάσουμε στην επόμενη γραμμή και να ευχαριστήσω την κυρία που πήρε για την εγγονή της, για να δώσουμε και το στίγμα εδώ, αν και είμαστε στο κλείσιμο, πάμε λίγο δυνατά να δώσουμε και το τελευταίο αριθμολογικό στίγμα.